και ακόμα να βρείτε πρόσωπα πιο πρόθυμα να σας ακούσουν, να σας κατανοήσουν, να σας συντρέξουν εκεί που θέλετε. Η σημερινή μέρα λοιπόν έχει μια εύνοια μεγαλύτερη, όχι ότι από αύριο το πράγμα στραβώνει και πάνε άσχημα, αλλά η αυριανή μέρα φέρνει τον Ερμή απέναντί σας και να τα σχόλια και συζητήσεις και τούτο και εκείνο και μια σειρά πραγμάτων που θα πρέπει να ρυθμίσετε και έχει λίγο βαβούρα, κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε, όχι τόσο δύσκολο, δεν είναι δύσκολο αυτό το διάστημα. Η σημερινή μέρα λοιπόν βοηθητική, μπορείτε να νιώσετε ένα αίσθημα ασφάλειας από τη στήριξη είτε του ανθρώπου σας, του συντρόφου σας, είτε των άλλων, και η αυριανή στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με μια προσοχή μεγαλύτερη στα θέματα του Ερμή από αύριο και μετά. Και να περάσουμε στο ζυγό. Μέσα σε όλα και με όλους σήμερα παρακαλώ, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, ψάχνουμε τα πάντα στη δουλειά, στο να ρυθμίσουμε πράγματα, στις σπουδές, τα οικονομικά. Διεκδικούμε, διεκδικείτε δηλαδή, και σήμερα και αύριο. Η σημερινή μέρα όμως έχει μια εύνοια κατά τη μεγαλύτερη. Μπορείτε στο κάθε θέμα, στην κάθε υπόθεση, στον κάθε τομέα, να σημειώσετε μια μεγαλύτερη επιτυχία. Σας λέω ότι το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι βοηθητικό, γιατί αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει τον τρόπο σκέψης και ανοίγει προοπτικές και δυνατότητες που ίσως και παρακάτω δεν είναι όλα να γίνουν σήμερα. Και σχέσεις και πρακτικά θέματα λοιπόν και σπουδές και να ρυθμίσετε τούτο και εκείνο από σήμερα και μετά. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Μήπως να περιμένετε αύριο που λέμε ότι ο Ερμής θα μετακινηθεί σε μια θέση πιο ευνοϊκή. Άρα αντί να ψάχνεις τον όποιον ψάχνει σήμερα, αντί να κάνει συζήτηση, πρόταση, συμβόλαιο, οτιδήποτε, συμφωνία και όλα αυτά τα βαβουριάρικα να τα αφήσετε για αύριο, που από αύριο και μετά κάτι αρχίζει σταδιακά, όχι όλα αύριο, κάτι αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο. Δεν αλλάζουν τα οικονομικά, δεν αλλάζουν τα αισθηματικά τόσο πολύ, δηλαδή, αλλά υπάρχει μια άλλη λειτουργία από αύριο που θα σας βοηθήσει γενικότερα να επιτύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και ίσως και κάποιες προτάσεις, όλο και κάτι θα γίνεται καλύτερο. Σήμερα λοιπόν ουδέτερα, αλλά με αυτή την προσοχή σε αυτά τα θέματα που προείπα. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει σήμερα, παιδιά, και που δεν γίνεται αύριο. Δεν γίνεται γιατί αύριο δεν θα έχει την ίδια ταχύτητα, την ίδια αποτελεσματικότητα. Η σημερινή μέρα για όλα αυτά, επαφές, συμφωνίες, συμβόλαια, να βρω αυτό, να ρυθμίσω τούτο, να κάνω το άλλο, ταξίδια, μετακινήσεις, σπουδές, παιδιά, κάτι που θέλετε να εκμυστηρευτείτε σε κάποιον που περιμένετε κάποια βοήθεια, κάποια συμπαράσταση και κάτι άλλο, συμπάθεια, όχι μόνο βοήθεια και συμπαράσταση έτσι απλά. Η σημερινή μέρα λοιπόν προσφέρεται πολύ περισσότερο και φίλοι στο πλευρό σας. Από αύριο και μετά, σε αυτά τα θέματα που είπα, λογαριασμοί, κάρτες, τούτα εκείνα, λίγο πιο προσεκτικά. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Είναι λίγο μα λίγο τσαγκαρό Δευτέρα. Είναι λίγο μα λίγο τσαγκαρό Δευτέρα η σημερινή μέρα. Θέλει αυτό που λέμε λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις, στις συνεργασίες, σε όλα τα θέματα. Δεν είναι τόσο δύσκολη η περίοδος αυτή, τουλάχιστον δεν είναι δυσκολότερη από πριν. Αλλά σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες που απαιτούν μια προσοχή, ένα συμβιβαστικό πνεύμα, γιατί απλούστατα δεν θα μπορέσετε όπως θέλετε εσείς τα πράγματα να τα πάτε. Σχέσεις με ανωτέρους νόμους και κανονισμούς, αυτά λίγο πιο προσεκτικά, αλλά σταδιακά ο Ερμής από την Τετάρτη και μετά βοηθάει, ακόμα και αν υπάρχει τώρα μια δυσκολία, να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση σε οποιοδήποτε θέμα. Και να περάσουμε στον υδροχό. Επιτέλους, καιρός είναι, παιδάκι, μια ώρα. Με τη διπλωματία, παιδιά, θα επιτύχετε πολλά περισσότερα. Μην λέτε εγώ θέλω αυτό γιατί μου ανήκει. Έλα εσύ τρόμαξες. Εγώ θέλω αυτό γιατί μου ανήκει, γιατί αξίζω, γιατί ετούτο και τούτο εκείνο. Θα πάτε με το λαό λαό. Μήπως να κάνουμε αυτό που είναι καλύτερα και εγώ να κάνω τούτο και το άλλο, γιατί σήμερα και αύριο είναι οι καλύτερες ημέρες μέσα σε αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Θα βάλετε και το χαμόγελο και την πυγμή και τη στρατηγική. Όλα αυτά σας παίρνει και για μακρινά και για κοντινά και για επαφές και για προτάσεις. Μέσα σε όλα, με την προσοχή πάντοτε, δεδομένου ότι ο χρόνος ψαλιδίζει λίγο από αυτό που θα παίρνετε σε μια άλλη χρονική στιγμή. Ναι, αλλά μόνιμα. Και να περάσουμε στους ηχθείς, το χρήμα και η ψυχολογία σας. Το χρήμα, τα συμφέροντα, ποιος μπορεί να βοηθήσει, από πού μπορείτε να τα αντλήσετε, από πού μπορείτε να νιώσετε λίγο έτσι πιο καλά εσωτερικά.
παρόλο που υπάρχουν πράγματα όχι πολύ μεγάλα που σας ενοχλούν, που δεν θέλετε να είναι έτσι, που δεν τα περνάω και πολύ καλά εδώ, θα μπορούσα και καλύτερα, αλλά δεν είναι άξια λόγου. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι βοηθητικές. Η αυριανή μάλιστα βάζει, ας πούμε, το σύνθημα, ας το πούμε έτσι, βάζει την υποθήκη ότι σταδιακά από αύριο και μετά πολλά θέματα θα τρέξουν γρήγορα και με τη δουλειά σας και με τα οικονομικά, και ακόμα αν υπάρχει ένα ερωτηματικό σε μια σχέση από αύριο και ύστερα, Γιώργο μου, που θες να πάω, πες το μου και πάω από αύριο λοιπόν και μετά, καλύτερα τα πράγματα χωρίς η σημερινή να είναι αρνητική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ διπλωματικός. Θέλω να σας πω ότι αμέσως μετά